Μας είπατε αρκετά πράγματα και για την κάποιους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων. Θα ήθελα έτσι 2-3 λέξεις πιο συγκεκριμένα για το αναπτυξιακό μοντέλο των πρασίνων κατά της αντιμετώπισης για την κρίση. Και μία άλλη ερώτηση θα ήθελα, όσον αφορά την οικολογία, θα ήθελα να μου πείτε λίγο η σχέση της χώρας μας, δηλαδή σε ποιο τομέα βρίσκεται περίπου, σε ποιο επίπεδο, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αν έχουμε κάνει κάποια βήματα δηλαδή πρόοδου και ειδικότερα στις επαρχιακές ελληνικές πόλεις και τα νησιά, τι είναι αυτό που προτείνετε εσείς ώστε να αποκτήσουμε καλύτερη οικολογική ταυτότητα? Ας ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα, νομίζω θα βοηθήσει λίγο και το πρώτο. Πολλοί άνθρωποι, ακούω σε όλη την Ελλάδα, λέει οι οικολόγοι είναι αυτοί που αφήνουν φίδια, ψήλους, διάφορες τέτοιες στερατολογίες. Φυσικά δεν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι μέσα στην οικολογία η λογική να αφήνεις ίδια όπως φίδια ή ψήλους ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα, αλλά και αυτό για να γίνει θα απαιτούσε δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε είναι μια ανοησία που αναπαράγεται χωρίς να έχει μια πραγματική βάση. Η οικολογία δεν είναι επίσης απλώς να προστατέψω το δελφίνι, να προστατέψω ένα δέντρο, ένα πουλί και να ξεχάσω τον άνθρωπο. Η οικολογία είναι να βοηθάς και τον άνθρωπο και το περιβάλλον να αναπτύσσουν μια αρμονική σχέση. Αυτό που ξέραμε στα νησιά επί αιώνες. Τα νησιά μας γιατί επιβίωσαν? Γιατί οι άνθρωποι ήταν σοφοί, ανέπτυσαν μια οικονομία που αντιλαμβάνονταν ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη γονιμότητα του εδάφους, τα νερά, τις θάλασσες, τα εδάφη από τη διάβρωση, τα δάση, γιατί όλα αυτά διαμόρφωναν συνθήκες που μπορούσαν να βοηθήσουν επιβίωση του ανθρώπου. Όποτε ο άνθρωπος ξεπέρασε αυτή τη σχέση την αρμονική ή κατέστρεψε την αρμονική σχέση, καταστράφηκε και ο ίδιος. Και στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και εδώ. Πολλές φορές, καταστροφή των δασών οδήγησε σε πλημμύρες και καταστροφές και σε γειτονικά νησιά και παντού. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Απλώς σήμερα, αυτό που οι άνθρωποι το ήξεραν εμπειρικά μέσα από την καθημερινότητά τους, σήμερα το ονομάζουμε οικολογία. Η οικολογία, λοιπόν, σήμερα θα έλεγα είναι η πιο μεγάλη κοινωνική, παραγωγική, τεχνολογική και οικονομική καινοτομία. Αυτό είναι. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά μας, παράδειγμα στην οικονομία? Ότι έχουμε μια οικονομία που είναι σπάταλη, χρειάζεται πολλή ενέργεια για να παράγει ένα προϊόν, δεν αξιοποιεί σωστά τους φυσικούς πόρους και εξαρτάται πάρα πολύ από τις εισαγωγές. Όπως για παράδειγμα σας ανέφερα πριν το πετρέλαιο. Δηλαδή, μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από την ενέργεια, πληρώνει πάρα πολλά λεφτά, δίνουμε λεφτά σε χώρες που παράγουν πετρέλαιο. Έτσι, φέρνουν εδώ πέρα το πετρέλαιο, εμείς πληρώνουμε αδρά και μετά παρακαλάμε αυτές τις χώρες να κάνουν επενδύσεις εδώ πέρα. Ακούω απόψεις που λένε να κάνουμε την Go, να κάνουμε την Ελλάδα, ένα Ντουμπάι. Μα εμείς έχουμε ένα απίστευτο πλούτο. Εδώ έχουμε ένα απίστευτο πλούτο που τον αγνοούμε και θέλουμε να κάνουμε ένα τεχνητό παράδεισο εισαγωγικά, ο οποίος θα βασίζεται τρομερή καταστροφή του περιβάλλοντος και σπατάλη πόρων κτλ. Εμείς εδώ έχουμε αυτό το πλούτο. Πρέπει να τον διαχειριστούμε σωστά και να τον αξιοποιήσουμε σωστά. Δηλαδή, κοιτάξτε, πόσες χώρες έχουν τη δυνατότητα να υπερκαλύψουν την ενέργειά τους από αυτό που είναι διαθέσιμο και για πάντα εδώ πέρα. Τον άνεμο, τον ήλιο, την κυματική ενέργεια, τη γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας, δηλαδή τη διαφορά θερμοκρασίας στο έδαφος κτλ. Αυτά λοιπόν είναι άφθονα διαθέσιμα. Κι όμως, εμείς ακόμα είμαστε πίσω και καταστρέφουμε αυτό το μοντέλο. Πότε θα ήταν καινοτόμα η οικονομία μας και πώς θα δημιουργούσαμε θέσεις εργασίας? Αν επενδύσουμε σε αυτούς τους τομείς που είναι οικολογικά και κοινωνικά καινοτόμοι. Μπορούμε με 25 δισεκατομμύρια να δημιουργήσουμε 250.000 θέσεις εργασίας πάρα πολύ γρήγορα. Τα 25 δισεκατομμύρια, ένα μέρος θα μπορούσε να καλυφθεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους και ένα μέρος θα μπορούσε να καλυφθεί από τα δάνεια τα οποία έχουμε πάρει. Ξέρετε πόσα λεφτά έχουμε δανειστεί? 250 δισεκατομμύρια για να μετατρέψουμε το χρέη προς ιδιώτες σε χρέη προς κράτη και τις κεντρικές τράπεζες. Ένα δέκατο αυτού του ποσού, αν διαθέταμε στην ανακαίνιση της οικονομίας μας, των κτηρίων μας, της παραγωγικής βάσης της χώρας, των κοινωνικών δομών, των υπηρεσιών υγείας, θα είχαμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και ως προς την ποιότητα ζωής και ως προς τις θέσεις εργασίας. Και δεν είναι κάτι το οποίο εμείς πετάμε έτσι ως ένα λεκτικό πυροτέχνημα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες, μελέτες, εκθέσεις και διεθνών οργανισμών και της Κομισιόν και του ΟΗΕ και της Τράπεζας Ελλάδος και πάρα πολλοί φορείς. Δηλαδή, δεν έχουμε απουσία ιδεών και προτάσεων. Και το Ινστιτούτο Εργασίας για ΣΕ έχει καταθέσει προτάσεις. Πάρα πολλές τέτοιες ιδέες. Τι λείπει? Ότι δεν είναι στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει προτάσεις, σαν και αυτές που προτείνουμε εμείς οι πράσινοι,
για να γίνουν πραγματικά, να πάρθουν μέτρα και να βρεθούν σήμερα λύσεις. Δεν λέμε εμείς, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, εμείς θέλουμε σήμερα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Σήμερα να μπορούν να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι στις υπηρεσίες υγείας και να έχουν αξιοπρεπή βοήθεια αν έχουν ένα πρόβλημα υγείας. Αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν σήμερα. Προφανώς θέλουμε να αλλάξουμε και τους κυβερνητικούς σχεδισμούς. Προφανώς θέλουμε να αλλάξουμε και την Ευρώπη. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε όλα τα επίπεδα για να έχουμε σήμερα τις λύσεις. Ένας άνεργος δεν μπορεί να περιμένει 2 και 3 χρόνια. Πρέπει να έχει σήμερα λύση. Ένας που δεν έχει να φάει, πρέπει να βρούμε σήμερα λύσεις. Αυτό σημαίνει να αξιοποιήσουμε σωστά ευρωπαϊκά προγράμματα για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στους κοινωνικούς τομείς. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, παράδειγμα, νοσηλεία στο σπίτι. Σε όλη την Ευρώπη σήμερα αναπτύσσονται δομές που ακόμα και για βαριές ασθένειες πηγαίνουν κοινωνικές υπηρεσίες στο σπίτι. Στη γειτονική μας Ιταλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Δηλαδή δεν αφήνουν τον άνθρωπο επειδή είναι ηλικιωμένος ή ανήμπορος μόνο και εγκατελειμμένος στο σπίτι, αλλά τον βοηθάνε δωρεάν στο σπίτι του. Και αυτό μπορεί να καλυφθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και μια άλλη καλύτερη διαχείριση των δαπανών που κάνουμε ο καθένας ως ιδιώτης. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι η ΚΟΣ πληρώνει 3, για την ΚΟΣ μάλλον, για τις διακομιδές, πληρώνουμε 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εάν είχαμε λοιπόν φτιάξει ένα κοινοτικό σύστημα που είχαμε γιατρούς, είχαμε ένα σοβαρό νοσοκομείο, είχαμε γιατρούς γενικής ιατρικής, είχαμε παιδίατρους, καρδιολόγους κτλ., δεν θα γλιτώναμε τουλάχιστον 1/3 από αυτά τα χρήματα. Αυτό σημαίνει... γιατρούς που θα είναι να πληρώσουμε. Ναι, εγώ λέω, να μην πω υπερβολές, εγώ λέω το 1/3 να γλιτώναμε. Αυτό σημαίνει και βελτίωση των δημοσιονομικών και μερικούς γιατρούς που θα δουλεύουν και, νοσηλευτές και ανθρώπους που θα κάνουν φυσιοθεραπεία και νέους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει σε σχετικά επαγγέλματα να επιστρέψουν εδώ πέρα. Δεν ξέρετε ότι αυτά είναι ρεαλιστικές λύσεις. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί πρέπει και η κοινωνία να κινητοποιηθεί περισσότερο, αλλά στη βάση προτάσεων, και να αλλάξει όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί δεν το ξέρουν τα πολιτικά κόμματα. Δεν δίνουν έμφαση. Δίνουν έμφαση στο ποιος θα νικήσει εκλογές. Δηλαδή ποδοσφαιρικού τύπου πολιτική. Θα νικήσει ο Σαμαράς ή θα νικήσει ο Τσίπρας. Θα μπορούσαμε όμως να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά να προπαράει και ένα αποτέλεσμα θετικό για την κοινωνία. Εμείς αυτό λέμε. Θέλουμε να εκφράσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, που θέλουν σήμερα αλλαγές, επιδιώκουν σήμερα με ρεαλιστικό τρόπο να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και βέβαια να έχουμε και ένα άλλο όραμα, να έχουμε και άποψη για άλλους συσχετισμούς πολιτικούς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά πρώτα να ξέρουμε ότι δημιουργούνται κάποιες θέσεις εργασίας. Δεν σπαταλιώνται οι πόροι. Κοιτάξτε, έχουμε σπαταλήσει πάρα πολλά λεφτά και στο παρελθόν, αλλά ακόμα και σήμερα. Δαπανάμε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πηγαίνουν για δομές που έχουν πάρα πολλά σεμινάρια, αλλά στο τέλος ο άνεργος δεν βρίσκει πόρους να ξεκινήσει μια δουλειά. Νέοι άνθρωποι που θέλουν 5-10.000 ευρώ δεν μπορούν να τα πάρουν. Και δαπανάμε εκατοντάδες εκατομμύρια. Όλο το σύστημα υγείας θα μπορούσε να καλύπτει και τους ανασφάλιστους σήμερα, που είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, άνθρωποι που πληρώνουν μέχρι πρόσφατα τις φορές τους. Αυτό το σύστημα θα κόστιζε 500 εκατομμύρια. Αν καλύπτει όλους τους ανθρώπους που σήμερα είναι ανασφάλιστοι. Έτσι. Είναι τεράστιο κόστος. Είναι μηδαμινό κόστος μπροστά στην μεγάλο δημοσιονομικό κόστος που θα υπάρξει σε 2-3 χρόνια εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλοί άνθρωποι δεν διαθέτουν τα χρήματα να αγοράσουν φάρμακα, ότι δεν μπορούν να πάνε στους γιατρούς γιατί δεν καλύπτει το ασφαλιστικό τομέα. Άνθρωποι με πολύ σοβαρές ασθένειες, ακόμα και καρκίνο, δεν πάνε στα νοσοκομεία γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τα νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν σημαίνει μόνο ανθρωπιστική καταστροφή, σημαίνει και τεράστια επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Αντί δηλαδή να το βελτιώνουμε, βλέπει κανείς ότι αυξάνει το κόστος στο τέλος του συστήματος και παρά τις περικοπές, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν φτάσει να είναι μη βιώσιμα. Σήμερα τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων είναι γύρω στα 60 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, τι βιωσιμότητα έχουμε, τι πετύχαμε με όλες αυτές τις περικοπές και τη λιτότητα? Τίποτα. Γιατί αν υπήρχε λιτότητα 1-2 χρόνια και μετά ζούσαμε καλύτερα, είχαμε καλύτερα ασφαλιστικά ταμεία, καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερες μεταφορές, καλύτερη διοίκηση, νομίζω και οι πολίτες θα λέγανε εντάξει. Ωραία, μας μειώθηκε το εισόδημα, αλλά γλιτώσαμε πάρα πολλά λεφτά γιατί δεν χρειάζεται τώρα να πληρώνουμε στα νοσοκομεία, στα φάρμακα, στην παιδεία, στις μεταφορές. Έχουμε πει πολύ απλές λύσεις για τα νησιά μας. Με την τηλιατρική και με ένα καλό σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα γλιτώναμε τεράστια ποσά στο Νότιο Αιγαίο. Έχουμε από ένα μικρό νησί τη Σύφνο. Έτσι. Έχουμε υπολογίσει ως πράσινοι ότι στη Σύφνο οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν έξτρα 1 εκατομμύριο ευρώ για υπηρεσίες υγείας που σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και το πιο μικρό χωριό
θα είχε διαθέσιμο μέσα από το σύστημα, θα είχε διαθέσιμο μέσα από το σύστημα υγείας. Κοιτάξτε, μία έγκυος σήμερα αναγκάζεται μία φορά το μήνα από πολλά νησιά να πάει σε ένα μεγάλο κέντρο, σε ένα μεγάλο νησί. Αυτές οι εξετάσεις περιχογράφηματος θα μπορούσαν να γίνονται ακόμα και στο πιο μικρό νησί, αν υπήρχε ένας γιατρός γενικής ιατρικής και ένας ειδικός που να κάνει περιχογραφήματα. Άνθρωποι που θέλουν να κάνουν εξετάσεις για τον προστάτη, για τα νεφρά, διάφορα άλλα πράγματα. Αυτά είναι πράγματα που δεν συζητάμε στην Ευρώπη, δεν συζητάμε κατά καιρούς και στην Ελλάδα. Έχουν δοθεί χρήματα, έχουν αγοραστεί μηχανήματα, θα ξαναγοραστούν μηχανήματα. Αλλά αυτά δεν εντάσσονται σε ένα σύστημα υγείας το οποίο πραγματικά είναι αποτελεσματικό. Και έτσι σπαταλάμε πόρους χωρίς να έχουμε και υγεία, χωρίς να έχουμε υπηρεσίες υγείας. Και χωρίς να έχουμε και θέσεις εργασίας